Ο καλός συνάδελφος μαζί μου στο στούντιο. Καλησπέρα, Μάνο. Καλησπέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ για την παρουσία σου εδώ. Από την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ και έπειτα, είναι διαρκώς στο κάδρο ο Ντόναλντ Τραμπ πλέον. Οι κινήσεις του, οι ενέργειές του. Okay, συνέπεσε η μεθεπόμενη μέρα να είναι και το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, το οποίο ήταν αναμενόμενο για να δούμε πώς θα εξελιχθούν μια σειρά από ζητήματα, ένα εξ αυτών αυτό που ήρθε στο προσκήνιο, ο νέος αντιπρόεδρος εφόσον εκλεγεί. Ωστόσο, κρατάει τους προβολείς στραμμένους στο πρόσωπό του μέσα και από τις επιλογές του εν προκειμένου του J.D. Vance. Ναι, και βεβαίως ίσως η αφετηρία όλου αυτού είναι το ότι, όπως πολύ σωστά το έθεσες, δεν άλλαξε καθόλου ο προγραμματισμός του. Στο συνέδριο έγινε κανονικά και όντως το αξιοποιεί πλέον επικοινωνιακά στο έπακρο. Είδαμε την εικόνα του με τον μπαταρισμένο αυτή. Έδειξε και ο ίδιος μια συγκινησιακή φόρτιση και επειδή μας έχει δείξει στοιχεία θεατρικότητας από το παρελθόν του, ενδεχομένως ήταν και λίγο πιο πηγαίο όλο αυτό. Οπότε εγώ στέκομαι πιο πολύ στο ότι ίσως μετά και την απόπειρα δολοφονίας βλέπουμε μια διαφορετική εκδοχή του εαυτού του. Μιλάει πλέον για να ενώσει την Αμερική, κάτι οξύμορο τα προηγούμενα χρόνια, μιας και ήταν ένας κεντρικό στοιχείο τοξικότητας και όλης αυτής της βαθιάς διαίρεσης και του μίσους που υπάρχει στην Αμερικανική κοινωνία τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Τα συνθήματα τα οποία πλέον βγάζουν μιλάνε για ενότητα και ο ίδιος στην ομιλία του, την οποία θα εκφωνήσει μεθαύριο, θα εστιάσει μάλλον σε ενωτικά μηνύματα. Υπάρχουν δύο στοιχεία πάντως. Συμφωνώ απόλυτα με την περιγραφή σου και με το χάρισμα το οποίο βγάζει προς τα έξω ο Ντόναλντ Τραμπ της επικοινωνίας. Ειδικότερα σε τούτη εδώ την προεκλογική περίοδο σε σχέση με το παρελθόν ενδεχομένως να ήταν άλλα τα δεδομένα για τον Τραμπ. Ωστόσο, δεν μπορώ να φανταστώ πολλούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν μόλις δεχθεί μία απόπειρα δολοφονίας τους, έχουν τραυματιστεί, τον έχει χτυπήσει η σφαίρα στο αυτή και μερικά δευτερόλεπτα αργότερα στέκεται πάνω στη σκηνή. Έχει φύγει μετά το τραυματικό σοκ, το έχει διαχειριστεί αυτό, σηκώνει τη γροθιά και απευθύνεται ξανά στο κοινό. Αυτό είναι ένα χάρισμα, το οποίο ή το έχει ή δεν το έχει κάποιος και ο Τραμπ απέδειξε εκείνη την ημέρα ότι το έχει. Καταφέρνει να συσπυρώνει, χρησιμοποιεί, ενίοτε ξεφεύγει από το ρόλο τον οποίο ενδεχομένως του έχουν φτιάξει ένα κομμάτι χαρτί, γιατί τον είδαμε εκείνη την ημέρα να μιλάει για πολεμήστε, 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 fight, έλεγε στον κόσμο από κάτω που ήταν στην σκηνή. Το οποίο ήταν αυθόρμητο, το καταλαβαίνουμε, έτσι, ήταν ενστικτόδες. Το επανέλαβε όμως και εχθές στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών. Πρέπει να πολεμήσουμε, είπε. Το οποίο φαντάζομαι ότι αυτό είναι εκτός κειμένου, δεν είναι στη ρητορική που του υπαγορεύεται. Και νομίζω ότι, γιατί έχει απόλυτο δίκιο, ίσως αυτό τέμνεται και με μια ηχό που ακούει από το ενστικτό του, ότι η εικόνα ενός ετοιμόρου που Τζο Μπάιντεν, έτσι, ένα άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση και φυσική, αλλά και αυτά τα οποία λέει, η πνευματική του δηλαδή κατάσταση. Είδαμε στο βίντεο σας το πολύ άρτιο τη συνέντευξη του Αμερικανού Πρόεδρου, ο οποίος έλεγε ότι ο κύριος Τραμπ είναι μόλις 3 χρόνια μεγαλύτερός μου. Ισχύει στο ακέραιο αυτό, αλλά βλέπουμε ότι η κατάστασή τους δεν δείχνει να είναι συνομιλική της ίδιας γενιάς άνθρωποι. Το έχει πει και ο Τραμπ αυτό, ότι εγώ παίζω γκολφ. Ας έρθει και αυτός να παίξουμε μαζί. Μερικές ώρες μετά την απόπειρα δολοφονίας πήγε και έπαιξε γκολφ, δηλαδή, και μετά πήγε στο συνέδριο. Νομίζω ότι είναι, μας το έδειξε και στις εκλογές του 2016. Θυμάμαι ότι τότε ο David Axelrod, που ήταν ο βασικός σύμβουλος επικοινωνίας του Μπαράκ Ομπάμα, είχε πει ότι είναι πολύ πιθανό οι Αμερικανοί να ψηφίσουν τον οποιοδήποτε εκτός από τη Χίλαρη Κλίντον. Και τελικά κατάφερε να γίνει οποιοδήποτε. Ενώ γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά, όταν επί δεκαετίας χορηγός και των δύο μεγάλων κομμάτων, είναι αυτό που είναι, σαν χαρακτήρας. Για μένα ήταν πολύ εμβληματικό το ότι ενώ μπορείς να τον χαρακτηρίσεις γίνει με το γενικό του προφίλ. Στις εκλογές του 2016 τον ψήφισε το 40% των γυναικών που φτάσαν στην κάλπη. Νομίζω δηλαδή ότι καταλαβαίνει, διαβάζει τη συγκυρία και την αξιοποιεί υπέρ του. Λοιπόν, για να το τρέξουμε σε τηλεοπτικό χρόνο, πάμε στο J.D. Vance. Πάμε να δούμε λίγο ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος πριν χρόνια τον επέκρινε. Ανόητο και Χίτλερ τον είχε αποκαλέσει στο παρελθόν. Και σήμερα υπάρχει μια απόλυτη ταύτιση σε τέτοιο βαθμό που να είναι και η πρόταση του Τραμπ για τον αντιπρόεδρό του εφόσον κερδίσει. Ο Μιτεράν μιλούσε για τη διαχείριση των συμβόλων. Εδώ αυτό που κάνει ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Vance νομίζω είναι ενδιαφέρον επικοινωνιακά. Είναι ένας never Trumper, από εκείνους που λέγανε ότι εγώ δεν θα ψήσω ποτέ τον Ντόναλντ Τραμπ. Και είναι σήμερα το πολιτικό του τέλειο αντιπρόεδρος. Και το αξιοποιούν ήδη τις πρώτες ώρες από χθες που ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά του, να λέει ο κύριος Vance ότι με έπεισε. Είναι δηλαδή ένα κεντρικό του πλέον μήνυμα να φτάσουν και στην κάλπη ότι ο κύριος Τραμπ γνωρίζει ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινωνίας δεν τον ήθελε, δεν τον ανέχεται. Τώρα με την απόπειρα δολοφονίας όλο αυτό έχει αλλάξει, επίπεδο τουλάχιστον αντίδραση και κλίματος. Αλλά νομίζω ότι ο κύριος Vance, επειδή είναι και μια ιστορία από αυτές που παρέχουν στους Αμερικανούς, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, κατάφερε να αναρριχθεί σιγά-σιγά, όλο αυτό το εργαλοποιεί πλέον η καμπάνια Τραμπ υπέρ του. Πάμε στους Δημοκρατικούς και πάμε στους Δημοκρατικούς την επόμενη μέρα της απόπειρας δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ και στα απόνερα που αφήνει αυτή πίσω της. Τι σημαίνει για τους Δημοκρατικούς αυτό? Αν τους φέρνει
σε ένα no way out, σε ένα διέξοδο που θα πρέπει εκ των πραγμάτων να πάνε σε αναζήτηση άλλης προσωπικότητας για να σταθεί πλέον απέναντι στον Donald Trump, ή αν είναι ένα χαμένο παιχνίδι πλέον για να κάψεις ένα ακόμα πρόσωπο απέναντι σε μια υποψηφιότητα η οποία βλέπει τα ποσοστά της να εκτινάσονται μετά από ό,τι συνέβη. Να πάμε στην πιο εύκολη παράμετρο. Στρατηγικά είναι άβολο το πώς θα το χειριστούν από εδώ και πέρα, διότι έχουν απέναντί τους ως αντίπαλο έναν άνθρωπο τον οποίο τον περιέγραφαν ως απειλή για τη δημοκρατία, παραλίγο να δολοφονηθεί. Οπότε όλο αυτό είναι δύσκολο. Το είδαμε και σε όσα είπε στο press room, στο briefing μάλλον του Λευκού Οίκου, εκπρόσωπος τύπου, η κυρία Ζαν Πιέρ, η οποία έλεγε ότι ναι, μεν, αλλά δεν αλλάζουμε, δεν τον ξανά είπε εχθρός της δημοκρατίας, αλλά παρέμεινε ουσιαστικά στην επιχειρηματολογία στην προηγούμενη. Στην άλλη παράμετρο για μένα που είναι πιο σύνθετη. Οι δημοκρατικοί έχουν επενδύσει στον κύριο Biden, επένδυσαν το 2020 ως τον άνθρωπο ο οποίος θα διόρθωνε τα δεινά που προκάλεσε στο σώμα της Αμερικανικής Δημοκρατίας, με το μίσος, με το διχασμό, με όλα αυτά, ο κύριος Τραμπ. Γι' αυτό και τον ψήφισαν κατά πλειοψηφία. Μετά από 4 χρόνια, που είναι πλέον σε φάση μεγάλης απογοήτευσης, η κυρία Χάρης, που είναι αντιπρόεδρος στο σύστημα των ΗΠΑ, το πολιτικό, θα μπορούσε να είναι εναλλακτική, αλλά φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ότι είναι πολύ περισσότερο απαξιωμένη και από τον ίδιο τον κύριο Biden. Υπάρχουν στελέχη της νεότερης γενιάς, γιατί το λέμε και όλοι μας, η ισχυρότερη δημοκρατία του πλανήτη δεν έχει έναν, δύο, σαραντάριδες, πενηντάριδες. Νομίζω όμως ότι αισθάνονται ότι είναι δύσκολη αυτή η εκλογή και τώρα μάλλον είναι και πιο δύσκολη και πιθανόν δεν θέλουν να κάψουν το πολιτικό του μέλλον. Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ο κύριος Νιούσομ, είναι μια τέτοια περίπτωση, ας πούμε. Και νομίζω ότι αφήνουν τον κύριο Biden να το πάει όσο πάει. Αισθάνομαι ότι το μεγάλο του άγχος δεν είναι πια για την Προεδρία, που μάλλον την έχουν χαμένη, αλλά για τις. Έχουμε άλλες δύο κάλπες τον Νοέμβριο, για τα δύο σώματα του Κογκρέσου, τη Βούλη των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία. Εάν κάνουν το λεγόμενο sweep μπασκετικά και ποδοσφαιρικά οι Ρεπουμπλικανοί, κερδίσουν δηλαδή και τις τρεις κάλπες, μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του 2026 θα έχουν την απόλυτη πολιτική κυριαρχία στις ΗΠΑ. Και για να έρθουμε λίγο προς Ευρώπη μεριά και να φύγουμε και ανατολικά, μέσα από την. Οπτική όμως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Donald Trump με J.D. Vance, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, με δεδομένο ότι οι απόψεις τους, ξέρεις, πολλές φορές λες ότι χρειάζεσαι κάποιον να έχει μια αντίθετη άποψη από σένα, ούτως ώστε αυτό να λειτουργεί ως φρένο και για τους δύο. Εδώ έχουμε τα ομώνυμα που θα έπρεπε να ποθούνται, είναι οι σχίσεις εν τη ενώση όμως στην προκειμένη περίπτωση. Έχουν μια απόλυτη ταύτιση σε ό,τι αφορά την Ουκρανία και το πώς θα πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να τελειώσει ο πόλεμος. Μάλλον ο κύριος Βάντς είναι και πιο σκληρός. Λέει ότι πρέπει να σταματήσουμε να δίνουμε τα χρήματα των φορολογουμένων Αμερικανών στον κύριο Ζελένσκι. Έχουν την ίδια άποψη σε ό,τι αφορά την συμμαχία, το ΝΑΤΟ δηλαδή, και το ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίζουν και οι εταίροι οι οποίοι βρίσκονται εκτός της αμερικανικής επικράτειας, να βάλουν και αυτοί το χέρι στην τσέπη όσο βαθιά το βάζουμε κι εμείς. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος. Συγκλίνει με τον Donald Trump στο ότι θα πρέπει να μπουν μεγαλύτεροι δασμοί στα ευρωπαϊκά προϊόντα και στα προϊόντα τα κινέζικα και να σταματήσει η σύγκληση αυτή που υπάρχει με την Κίνα. Εδώ λοιπόν δεν είναι ότι τα ετερόνυμα έλκονται, είναι μια ομογενοποιημένη πολιτική ρητορική. Γι' αυτό και θεωρούμε αρκετοί ότι ο κ. Βάντ ουσιαστικά θα είναι ο συνεχιστής του Τραμπισμού και λόγω ηλικίας. Είναι 39 ετών, θα γίνει 40 αν κερδίσουν όταν θα εκλεγεί τον αθωρκιστή τον Ιανουάριο. Τα δύσκολα νομίζω ότι είναι για την Ευρώπη, τη δική μας Ευρώπη, η οποία βρίσκεται σε πολιτικό κενό, με τις ηγεσίες, τις μουσικές καλλιέργειες των Βρυξελών ακόμη να είναι στον αέρα, να υπάρχει μια αβεβαιότητα κυρίως για τη Γαλλία, που είναι η χώρα η οποία παράγει πολιτική στην Ήπειρό μας, και με τη Γερμανία να έχει έτσι, που είναι κινητήριος δύναμη και οικονομικά, αλλά και ισχυρότερη χώρα, να έχει μια θνησιγενή κυβέρνηση συνεργασίας υπό τον κύριο Σόλτς. Λοιπόν, και για να κλείσουμε την κουβέντα μας, μένουμε στην Ευρώπη, να μείνουμε στη Γαλλία, η οποία Γαλλία έχει ένα εκλογικό αποτέλεσμα μετά από μια επιλογή, ένα ρίσκο που πήρε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Είχαμε το αποτέλεσμα αυτό που είχαμε. Έχει ξεκινήσει ένας διάλογος για το ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα των συνεργασιών, των ενδεχόμενων συνεργασιών. Εξακολουθεί. Και απ' την άλλη, έχει μια παραίτηση του Γκαμπριέλ Ατάλ. Δεν έγινε αρχικά αποδεκτή από τον Εμμανουέλ Μακρόν, την έκανε αποδεκτή σήμερα όμως. Αυτό τι σημαίνει, είναι μια ακόμη πολιτική ακροβασία από πλευράς Εμμανουέλ Μακρόν? Δηλαδή δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, δεν έχει κάποιον ορισμένο πρωθυπουργό πλέον. Και δεν υπάρχει κάποιο τέλεχος που να κρύβεται και να μην το έχουμε ανακαλύψει όλο αυτό το διάστημα. Νομίζω ότι η Γαλλία μπαίνει σε έναν κύκλο δυνητικής ακυβερνησίας. Αν για έναν χρόνο, σε έναν χρόνο μάλλον, θα μπορέσει να ξαναστήσει κάλπες για την Εθνοσυνέλευση, μιλάμε για την δεύτερη ισχυρότερη οικονομία της κοινής μας Ηπείρου της Ευρώπης. Ο κ. Μακρόν είναι η λεγόμενη κουτσιπάπια, δεν έχει τρίτη θητεία στη διάθεσή του. Υπάρχει λοιπόν πολιτικό κενό στο πώς θα εκφραστεί το αντιλεπέν μέτωπο. Αλλά δυστυχώς, όπως μας έχει δείξει η ζωή, όταν συσπηρώνεις πολύ αντιδυνάμεις, τελικά γιγαντώνεις
την άλλη πλευρά. Και εδώ φαίνεται ότι η κυρία Λεπέν, να μην ξεχνάμε ότι λόγω του εκλογικού συστήματος έφτασε σε τόσο μικρή συλλογή ευρών, σε απόλυτο αριθμό ψήφων, το κόμμα της είναι πρώτο στη Γαλλία. Λοιπόν, Μάνος Οικονομίδης, τον ευχαριστώ θερμά για την παρουσία του εδώ.